Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Visual Basic Tutorial, όπου σε αυτό το tutorial θα μάθουμε την εντολή Do Until. Θα χρειαστούμε ένα button και γράφουμε μέσα στο button. Για αρχή θα χρειαστούμε μία μεταβλητή. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την I και την δηλώνουμε dim I as integer ίσον με 0 και γράφουμε την εντολή Do Until I ίσον με 5, όπου αυτό σημαίνει κάνε κάτι μέχρι το J να γίνει 5. Εγώ θέλω να μου εμφανίζει ένα message box στο οποίο θα μου λέει the value for I is, και για να εμφανίζεται η μεταβλητή μας μετά είπαμε πατάμε shift 7 για να βγει αυτό το σύμβολο και γράφουμε το I. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι εδώ πέρα, όπου πρέπει κάθε φορά μόλις εμφανίζει το μήνυμα, φτάσει σε αυτό το κομμάτι το πρόγραμμά μας, να ανεβάζει το I κατ' ένα. Δηλαδή, αφού ξεκινάει από το 0, να γίνει 1, 2, 3, 4, ώστε να μετράει και να ξέρει πού να σταματήσει. Οπότε εδώ πέρα γράφουμε I ίσον I συν 1, ώστε να ξέρει τα βήματα κάθε τόσο να ανεβάζει 1. Και πατάμε play. Και όπως βλέπετε, βγάζει το μήνυμα the value for i is 0, αφού το δηλώσαμε στην αρχή σαν 0, και 1, 2, 3, 4 και τελειώνει. Λοιπόν, όπως είπαμε, η εντολή do until κάνει κάτι μέχρι εμείς να του πούμε πότε να σταματήσει. Απλά πρώτα πρέπει να δηλώσουμε το i και μετά να του πούμε μέχρι πότε, μέχρι πόσες φορές αυτό θέλουμε να το κάνει. Εδώ μέσα γράφουμε το πρόγραμμά μας και στο τέλος πάντα δεν ξεχνάμε να προσθέτουμε στο I ένα ακόμα, έτσι ώστε να συνεχίζει και να φτάσει μέχρι εκεί πέρα εμείς που θέλουμε να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ, για ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με ρωτήσετε και τα λέμε σε επόμενα tutorials.